Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σα άφησα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και σα βρίσκομαι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ναι, και εγώ ευνηδιάστηκα. Είναι γεγονό. Α προηγηθεί, κυρία Γεροβασίλη. Ήρθε η ανάπτυξη. Δεν έχουμε θέμα κανένα. Ένα σχόλιο για το τεράστιο θέμα. Μάλιστα, αναμένεται και η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στι 10.30. Στι 10.30 και αναφυσβήτητα θα είναι το θέμα που θα επικρατήσει. Κυρία Γεροβασίλη, ένα πρώτο σχόλιο. Μάλιστα, εσείς είχατε και ένα θεσμικό ρόλο ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το θέμα αυτό. Τον Ιούνιο η Μόρια, ένας καταβλισμός που μπορεί, ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 3.000 ανθρώπους, είχε 5.000 ανθρώπους. Σήμερα ξεπερνά τις 12.000. Ήταν θέμα ημερών, ήταν θέμα χρόνου και είχαμε κρούσε και τον κόδωνα εγκαίρως ότι ήταν θέμα χρόνου να συμβούν αυτά τα οποία βλέπουμε με την τραγική κατάληξη βεβαίως να έχουμε νεκρή μητέρα με το μωρό της. Εικόνες, μια πραγματικότητα η οποία βεβαίως δεν τιμά ούτε τον ελληνικό μας αλλά ούτε τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό. Ξέρετε το μεταναστευτικό ζήτημα, το προσφυγικό ζήτημα. Πρώτον, έπρεπε να ξέρουμε όλοι ότι ήρθε εδώ για να μείνει. Δεν ήρθε για να το διαχειριστούμε σε μία μέρα και να τελειώσει. Και γι' αυτό και όλες αυτές οι κορώνες και μια ρητορική περί της διαχείρισης του μεταναστευτικού και στα προηγούμενα χρόνια συνέπειες είχε μόνο αρνητικές, δηλαδή μόνο να θυμώσει ακόμα και συμπολίτες μας και να τους στρέψει σε άλλες λογικές, δεν βοηθάει. Η κατάσταση σήμερα, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, στα αλήθεια δεν έχει δράσει απέναντι, δεν έχει διαχειριστεί το ζήτημα. Ξέρετε τι κατά την άποψή μου, κατά την άποψή μου. Την κριτική που έκανε ο κύριος Λαζαρίδης όταν ήταν αντιπολίτευση. Τι να κάνουμε, σε εσάς που είσαστε αντιπολίτευση. Τι να κάνουμε, κύριε Παπαδάκη μου. Δηλαδή, ακριβώς λοιπόν, σχεδόν με τα ίδια λόγια. Αλλά η σημερινή κυβέρνηση, η χθεσινή αντιπολίτευση. Υπάρχει μια διαφορά. Σα θυμίζω. Όχι, σας θυμίζω, όχι, το παρακάμπτο το δεν κάνει λοιπόν τίποτε. Το παρακάμπτο, αλλά πρέπει να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία ανακάλυψε προσφάτως ότι το προσφυγικό έχει γεωπολιτικές προεκτάσεις, ότι δεν τους έφερε η Τασία στην Ελλάδα. Λένε ότι μία εξαιτία ήταν και αυτές. Ότι ήταν ιδιαίτερα φιλικό το περιβάλλον και ότι ούτε λίγο ούτε πολύ λέγατε ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Γινόταν μια ολόκληρη συζήτηση για το πώς διαχειρίζεται κάποιος τα σύνορα πρώτον. Έχουμε εξηγήσει επανειλημμένα και αυτό παρερμηνεύτηκε πολλές φορές, αλλά σήμερα συνειδητοποιείται ότι τα θαλάσσια σύνορα, στα θαλάσσια σύνορα δεν υπάρχουν αποτρεπτικοί μηχανισμοί. Υπάρχουν πάντως θαλάσσια σύνορα. Έτσι, γιατί για τον πρώην Πρωθυπουργό δεν υπήρχαν. Χαίρομαι που το λέτε, κυρία Γεροβασίλη. Υπάρχει μια διαφορά με τον κύριο Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Ξέρετε ότι ήταν μια κριτική η οποία δεν πατούσε στην πραγματικότητα. Πώς δεν πατούσε, το είπε ο Τσίπρας. Τι δεν πατούσε στην πραγματικότητα. Τα θαλάσσια σύνορα δεν φυλάσσονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα χερσαία και οι μηχανισμοί δεν μπορεί παρά μόνο να. Να διασώζουν. Θέλω από να πάμε στον κύριο Λαζαρίδη, μια πρώτη. Ένα δευτερόλεπτο μόνο για να πω ότι ξυλώθηκε την πρώτη μέρα ένας μηχανισμός έμπειρος με διεθνή αναγνώριση και με ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τις γειτονικές χώρες και με τις υπηρεσίες της Ευρώπης, Ιντερπόλ, Europol, Frontex κλπ. Ξυλώθηκε σε μία μέρα. Αυτό δεν ήταν μια καλή πρακτική. Και δεν ήταν μια καλή πρακτική διότι η εμπειρία που υπήρχε πίσω και η γνώση ήταν χρήσιμα ιδιαίτερα την εποχή που ξέραμε. Μάλιστα. Και αναμενόταν μια προσφυγική. Θέλω να πάμε στον κύριο Λαζαρίδη. Πριν πάμε στον κύριο Λαζαρίδη, επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα.